Ας ξεκινήσουμε από τις δηλώσεις του Βούτσι. Με αυτή την εξαιρετική παρέλαση σήμερα θυμήθηκα που λέγαμε ότι θα καταργήσουμε τις παρελάσεις σε όλη την χώρα, αλλά όπως και σε όλα τα άλλα πάθαμε αμνησία μόλις κάτσαμε στις καρέκλες. Κάνω αγώνα να θυμηθώ ένα πράγμα που λέγαμε προεκλογικά και το τηρήσαμε, αλλά δεν βαριέσαι ρε αδερφέ, τώρα που γίναμε κυβέρνηση, τι μας νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Τι πας και θυμάσαι κι εσύ τώρα που λέγατε ότι θα καταργήσετε τις παρελάσεις. Το λέγαμε, το και ο Κασιδιάρης, ο Ηλίας ο Κασιδιάρης έκανε δηλώσεις στην παρέλαση βεβαίως. Αν είναι δυνατόν το 2016 στην Ελλάδα να διεξάγονται οπισθοδρομικές παρελάσεις που προσπαθούν σήμερα να μας επιβάλλουν οι στρατόκαυλοι του αριστερού συστήματος. Οι Έλληνες είμαστε δημοκράτες και δεν πρέπει να ξεχνάμε τα λόγια του μεγάλου θεού του Τζον Λένον. All we are saying is give peace a chance. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τη Γιώκο Όνο. Και από τον ίδιο τον Τζον. Και από τον ίδιο τον Τζον Λένον. Το Πασόκ έστειλε κάποιον. Βασικά, υπάρχει το Πασόκ. Υπάρχει, καλό. Και έστειλε κάποιον εκεί στην παρέλαση, τον οποίο πρώτη φορά το βλέπαμε. Με βλέπετε πρώτη φορά, είμαι βουλευτής ενός μικρού κόμματος που λέγεται Πασόκ και έχει για σήμα τον ήλιο. Ήταν μεγάλη ευκαιρία να μιλήσω κι εγώ στα μικρόφωνα, μια που είδα μαζεμένα τα κανάλια. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου και τους εχωριανούς μου που δεν με ξέχασαν. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην ξεχάσετε πώς με λένε και να με ξαναψηφίσετε για να μην βρεθώ σε οικονομικό αδιέξοδο. Χρόνια πολλά, Θεία Βαγγέλη, χρόνια πολλά, γιαγιά Βαγγελιό. Εντάξει, λέει ο άνθρωπος μια φορά βγήκε στην τηλεόραση να τα πει και έφτασε κάποια στιγμή και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, στον Ιερό Ναό και να δούμε την άφηξή του. Κεφαλή αριστερά! Αριστερά όπως βλέπουμε εμείς ή εσείς? Όπως βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ! Α, δεξιά τότε. Ο χαμάν, αμάν, ο χαμάν, αμάν, ο χαμάν, ο χαμάν, ο χαμάν. Λίγο ακόμα με τον Τσίπρα και δεν θα έχουμε ένα φαμ. 1821 ευρώ έχουμε τίσιο μισθό, δεν τους βγαίνει διαπραγμάτευση. Και μάλλον θα την πληρώσω εγώ. Χρόνια πολλά, Παυλόπουλο. Παλαιόν πατρών Γερμανός δανειστής. Έκανες κανένα τάμα, μπας και σωθούμε. Δεν μασάω, έχω πλεόνασμα. Α, καλό. Ο Τσίπρας πού είναι? Μέσα, βγάζει δίσκο υπέρ άπορης κυβέρνησης. Ελευθερία ή θάνατος. Έτσι όπως πάμε, η μόνη ελευθερία που θα έχουμε θα είναι Ερβανιτάκι. Κεράκι να ανάψετε. Βρε, ούτε λαμπάτα δεν μας σώζει. Να μείνουμε όμως λίγο στην παρέλαση και να θαυμάσουμε, τι θα λέγατε, να θαυμάσουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας.